προβλήματος. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα, γιατί δεν έχουμε μόνο ποσοτική αύξηση στην εγκληματικότητα των νέων, έχουμε και φοβερά ποιοτική αύξηση, που είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, η βιαιότητα που παρακολουθούμε πολλές φορές στις νεαρές ηλικίες ξεπερνάει και βιαιότητα ενηλίκων. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο οχτάμινο του 2024 έχουμε 9.000 συλλήψεις ανηλίκων. Άμα το σκεφτούμε, είναι αδιανόητο νούμερο. Επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, προφανέστατα υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα αίτια. Τα αίτια είναι κοινωνικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Είναι η πρόσβαση που υπάρχει στην τεχνολογία με όλα τα θετικά. Αντιστοίχως, εθίζει και πολύ κόσμο στη βία σε πολύ μικρότερη ηλικία. Είναι θέμα ηθικών αρχών, αξιών, αλλαγή του τρόπου της σημερινής κοινωνίας. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν πολύ χρόνο εσείς να αντιμετωπιστούν. Εσείς συμφωνείτε με τον κύριο Χρυσοχοίδη που είπε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ποινών, κύριε Πλεύρη? Κοιτάξτε, γιατί εδώ είναι συνδυαστικό το θέμα. Άρα, το βασικό για εμένα είναι να βρούμε τα αίτια και να τα αντιμετωπίσουμε κοινωνικά. Στο ποινικό σκέλος, προφανώς, εγώ είμαι οπαδός των πολύ σκληρών ποινών, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με ανηλίκους, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν είναι το μοναδικό μας όπλο και ούτε ίσως το πρώτο όπλο. Προφανώς θα πρέπει, ειδικά στις ηλικίες που πλησιάζουν προς την ενηλικίωση, να εξεταστεί ένα πλαίσιο αυστηροποίησης. Άκουσα και για αυστηροποίηση του πλαισίου των γονέων. Αυτή τη στιγμή στους γονείς ουσιαστικά είναι μια μελιτέα ποινή. Αυτά μπορεί να παίξουν ένα ρόλο, όπως και η καλύτερη αστυνόμευση μπορεί να παίξει, αλλά για μένα αυτά είναι μέτρα τα οποία χρειάζονται για να προστατευτούν τα παιδιά στο σχολείο, όμως είναι πολύ πιο σημαντικό να δουλέψουμε στο πώς θα εξαλείψουμε τις αιτίες που δημιουργούν αυτή τη βία. Άρα, ναι, μεν στην αυστηροποίηση, αλλά παράλληλα με το κοινωνικό πλαίσιο. Απαγορεύσατε τα κινητά μέσα στο σχολείο, εγώ το χαιρετίζω. Η λογική είχε αλλά και τέτοια τώρα, χαρακτηριστικά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά που γίνονται ακριβώς έξω από το σχολείο, με πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Μα προσέξτε, ναι, γιατί το κινητό στο σχολείο εκεί ήταν χώρος που μπορούσες να το απαγορεύσεις. Προφανέστατα. Και μην πάμε και σε ένα άκρο ότι δεν θέλουμε τα παιδιά να έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία. Είναι μια πραγματικότητα όμως ότι ο εθισμός που υπάρχει στη βία στις νεαρές ηλικίες είναι κάτι που δεν υπήρχε. Μάλιστα. Είναι άλλη μια πραγματικότητα ότι πολλά από αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν μέσα σε μια δεκαετή κρίση η οποία υπήρχε με εντάσεις στην ελληνική κοινωνία. Πέρασαν έναν εγκλεισμό στη διάρκεια του κορονοϊού που και αυτός τους τα έφερε ακόμα περισσότερο σε μια επαφή με εικόνες βίας, και αυτό το φαινόμενο θεωρώ ότι ξεπερνάει, αν θέλετε, μια κομματική αντιπαράθεση. Πιστεύω ότι στη βάση του θα βρούμε συμφωνίες όλοι να πάμε στο κοινωνικό, και ναι, σίγουρα προανήγγειλε, αν κιόλας άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη, θα πρέπει να επανεξετάσουμε το πλαίσιο. Αλλά ξέρετε, το ποινικό πλαίσιο δεν είναι το μοναδικό που λύνει τα προβλήματα. Ενδεχομένως στους ενήλικους να τα λύνει, αλλά στους ανήλικους είναι σημαντικό να υπάρχει.